Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24 ώρα για τη γεφύρωση του χάσματος των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει προκύψει στο πακέτο των μέτρων. Τόσο η κυβέρνηση όσο και η Τρόικα στοχεύουν στην οριστικοποίηση των μέτρων έως την Κυριακή. Στη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με την Τρόικα ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Γιάννη Στουρνάρα και του εκπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Πολ Τόμψεν. Αν και πηγές του Οικονομικού Επιτελείου διαβεβαίωναν αργά χθες το βράδυ ότι η τρύπα δεν θα καλυφθεί από πρόσθετες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επέμεινε ότι τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απομένουν πρέπει να εξευρεθούν από περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις. Τη θέση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε ανοιχτά ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Πολ Τόμψεν, χωρίς να δείχνει διάθεση να υποχωρήσει. Πιο διαλεκτικοί εμφανίστηκαν οι Ματίας Μόρς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κλάους Μαζούχ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι φέρεται και να έδρασαν πυροσβεστικά στην όλη συζήτηση. Από τις 10 το πρωί, ο Υπουργός Οικονομικών ενημερώνει τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα παραστεί στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση συνεργασίας.